και ποσοστά που για το κόμμα σου νομίζω είναι και πέραν του κανονικού. Να σε συγχαρούμε καταρχήν για την επανεκλογή σου. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Ανδρέα. Είσαι από τους ανθρώπους βουλευτές, ευρωβουλευτές που δούλεψαν και νομίζω αυτό εκτίμησε και ο κόσμος. Ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις τώρα αυτή την επόμενη θητεία σου. Μάλιστα. Πού στοχεύεις τώρα, τι στοχεύει ο Κώστας Μαυρίδης? Θα σας πω πού στοχεύω. Θα μου επιτρέψετε να δώσω ένα πολύ σύντομο μήνυμα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς όλους εκείνους τους πολίτες οι οποίοι πήγαν στις εκλογές και έκαναν κάποια επιλογή. Όποια και αν ήταν, έστω και αν δεν ήταν το Δημοκρατικό Κόμμα, έστω και αν ήταν οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή ακόμα εποχή, το γεγονός ότι πήγαν εκεί όμως, ήταν μια επιλογή. Το δεύτερο... Μια εποχή καλή βέβαια, έτσι, μεγάλη εποχή. Ναι. 49-45 είναι μεγάλη εποχή. Μεγάλη εποχή. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να στείλω ως μήνυμα είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω επίσης εκείνους οι οποίοι έκαναν την επιλογή να ψηφίσουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Θέλω όμως να στείλω και ένα μήνυμα σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα και επέλεξαν να ψηφίσουν εμένα προσωπικά. Προφανώς έχουν επιλέξει άτομα εκτός του δίκο, διότι τα ποσοστά, οι σταυροί που έχεις πάρει υπερβαίνουν το ποσοστό του κόμματος. Σας λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί βλέπουμε και τα ονόματα τα οποία ήδη το δηλώνουν σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δηλώνουν μάλιστα και ότι και πού ανήκουν ή ότι δεν ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα. Και θέλω να στείλω ένα απλό μήνυμα, αγαπητέ μου Ανδρέα, και έρχομαι στο ερώτημά σας. Έχω επίγνωση της ευθύνης μου απέναντι σε αυτούς τους πολίτες, είτε ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα, είτε είναι ανένταχτοι, είτε ακόμα και ανήκουν ενδεχομένως σε άλλα κόμματα και όμως έκαναν την επιλογή σε αυτές τις ευρωεκλογές να ψηφίσουν εμένα. Και θέλω να τους στείλω ένα απλό μήνυμα. Έχω επίγνωση της ευθύνης μου απέναντι τους και να μου έχουν εμπιστοσύνη. Τώρα, γι' αυτό νομίζω σου έχουν εμπιστοσύνη, γι' αυτό και σε έχουν εκλέξει ξανά με αυτό το μεγάλο ποσοστό. Για πες μου τώρα το καθήκον. Μάλιστα. Σου, το δύο λέξεις. Μέσα στο μυαλό σου τώρα, επειδή έχεις την πολύ μεγάλη εμπειρία του Ευρωκοινοβουλίου, φαντάζομαι έχεις κάνει τα δικά σου σχέδια για το πρόγραμμα. Το έχω κάνει. Δύο τελευταίες λέξεις θέλω να πω ότι και οι υπόλοιποι πέντε συνάδελφοί μου υποψήφοι στο Ευρωψηφοδέλτιο ήταν προσωπικότητες που συνέθεταν ο ένας τον άλλο και συγκροτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο. Ήταν ένα καλό ψηφοδέλτιο. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Ανεξαρτήτως τότε τα ποσοστά ήταν απογοητευτικά. Επηρεάστηκαν οι ψήφοι τους από το ποσοστό τη μείωση του κόμματος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, τώρα, την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα έχει ήδη ξεκινήσει, αγαπητέ μου Ανδρέα. Βρίσκομαι σε διαβούλευση και με την πολιτική μου ομάδα και με κάποιους άλλους... Παραμένει στην ομάδα των συνεργαστών, έτσι μάλλον. Φυσικά. Και μου γίνονται προτάσεις, έτσι για να το ξεκαθαρίσω. Γίνονται προτάσεις για να πας αλλού, ε. Ναι. Το έχω ξεκαθαρίσει και στην προηγούμενη θητεία, σας το λέω, δεν το έλεγα δημόσια. Μου έγιναν προτάσεις για να πάω σε άλλη πολιτική ομάδα και να πάρω αξίωμα στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ το αρνήθηκα. Αυτό που έχω σκοπό πρώτο τώρα είναι όταν επιστρέψω και επιστρέφω πίσω στον επόμενο ημερών, θα διαβουλευτώ με την πολιτική μου ομάδα που έχω ήδη υποβάλει το ενδιαφέρον μου. Η οποία παραμένει δεύτερη. Ναι, παραμένει. Έχουμε μια μικρή μείωση. Από 145 θα πάμε ενδεχομένως στους 135 ευρωβουλευτές. Αλλά να ξέρετε, Ανδρέα, ότι ακόμα και εκεί εντός του Ευρωκοινοβουλίου υπάρχουν κάποιες συμπλήν ένα-δύο ευρωβουλευτές οι οποίοι την τελευταία στιγμή μπορεί να κάνουν επιλογές που να ενταχθούν. Εγώ έχω στόχο πρώτα απ' όλα σε προσωπικό επίπεδο να διεκδικήσω μια θέση στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αν αυτό συμβεί, δεν θα είμαι πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο. Που είμαι τώρα. Είναι η πρώτη φορά που ένας ευρωβουλευτής από Κύπρο ή Ελλάδα είχε μια τέτοια θέση, να είναι πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για τη Μεσόγειο. Η πολιτική ομάδα μου θεωρεί μετά την κατανομή ότι αυτό περίπου θα είναι δεδομένο, όμως αυτό για μένα δεν αρκεί. Θα θέλω να διεκδικήσω κάτι περισσότερο. Είναι φιλοδοξία, έτσι, καλή. Και νομίζω ότι εκτιμάς και την προσφορά σου, αλλά και τις δυνατότητες σου με το να θέλεις κάτι περισσότερο. Να σας πω, αγαπητέ. Όταν λες κάτι περισσότερο, δεν εννοείς, ας πούμε, αξίωμα αντιπροέδρου, για παράδειγμα. Ναι, αντιπροέδρου. Ναι. Αυτό είναι. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας υπάρχει μια σύσκεψη των αρχηγών των πολιτικών ομάδων. Είναι η πρώτη σύσκεψη που θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Και θα γίνει μια πρώτη συζήτηση σε αυτή τη σύσκεψη, πώς θα γίνει η κατανομή των προέδρων, αντιπροέδρων του Ευρωκοινοβουλίου και των Επιτροπών. Θα γίνει μια πρώτη απόπειρα ανάμεσα στους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων.
συνήθως εδώ δεν τα βρίσκουν από την πρώτη φορά. Ναι. Αν τα βρουν όμως, θα έχουμε και επόμενες διαβουλεύσεις. Ο αρχηγός της δικής σου πολιτικής ομάδας ξέρει τις προθέσεις σου. Βεβαίως. Μάλιστα. Και περιλαμβάνομαι σε αυτό το σχεδιασμό. Και να ρωτήσω κάτι, ως σοσιαλιστές δημοκράτες, πόσους δικαιούται αντιπρόεδρος? Αυτό είναι ένα ερώτημα, θα σας θέσω χωρίς να μπούμε σε βάθος, να εξηγήσω το δούνε και λαβήν εδώ. Αν για παράδειγμα η κυρία Μέτσολα θα είναι ξανά υποψήφια για πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε η πολιτική μου ομάδα θέλει περισσότερες θέσεις αντιπροέδρων παρά εάν δεν την στηρίξουμε, βάλουμε δικό μας υποψήφιο. Μάλιστα. Και λογικό. Μείνουμε... λογικό. Πολύ λογικό. Τώρα πόσους έχει αντιπρόεδρος? Τέσσερις. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σε δούμε σε αυτή τη θέση. Θα δούμε. Να κρατήσουμε χαμηλούς, ναι. Να είμαστε προσγειωμένοι. Το δεύτερο, αγαπητέ μου Ανδρέα, είναι ένας στόχος τον οποίο είχα θέσει και στην προηγούμενη πενταετία. Θεωρώ ότι θα το θέσω ακόμα πιο επιτακτικά. Είναι κάτι που έμεινα μόνος μου, αισθάνομαι. Έχω μια έντονη άποψη, την τεκμηριώνω. Η απονομή δικαιοσύνη στην Κύπρο, τουλάχιστον σε δύο τομείς, δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος. Πρώτον, σε σχέση με τις παράνομες πρακτικές των τραπεζών και τον όρο της συμβάσης, και το δεύτερο, σε σχέση με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Επαναλαμβάνω, η απονομή της δικαιοσύνης, και το λέω με τους όρους, καταλήγουμε στα δικαστήρια και για διάφορους λόγους που είναι ιδιόμορφοι λόγω της κυπριακής κατάστασης δεν απονέμεται σωστά η δικαιοσύνη. Έχει. Και αυτό είναι μέγα σκάνδαλο. Έχεις δίκιο. Και τώρα, το τρίτο, φυσικά, δεν μπορεί παρά το μέγα ζήτημα που το ονομάζω, το θεωρώ ένα πρόβλημα που υπάρχει από το 2004, που τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανεπίτρεπτο, αγαπητέ μου Ανδρέα, να μπήκαμε 10 κράτη-μέλη από τότε, όλα αυτά τα κράτη-μέλη να έχουν από ένα ή δύο ευρωπαϊκούς οργανισμούς που να έχουν την έδρα τους στο κράτος μέλος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Σημαντικότατο αυτό που λες. Καταλαβαίνετε. Γιατί έχουμε μείνει εκτός εμείς τώρα, για εξήγησέ μου. Στη Μάλτα πήγε το προσφύγων, τον μετανάστευση. Εδώ γιατί δεν έχει? Η Ουγγαρία έχει δύο. Γιατί δεν έχουμε? Είναι μια αποτυχία. Πρέπει να το δουλέψετε αυτό. Ναι, είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Κράτης, ναι. Αλλά φυσικά εμείς ως ευρωβουλευτές μπορούμε να παίξουμε υποστηρικτικό ρόλο. Φιλοδοξώ ότι σε αυτή τη νέα μου θητεία θα πιέσω ακόμα περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ξέρετε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, αγαπητέ μου Ανδρέα. Θα έχουμε εργοδότηση εκατοντάδων επιστημόνων με ψηλές απολαβές. Πέρα από το πρεστίζ, έτσι. Πέρα από την πολιτική αξία που θα έχει. Πέρα από την θετική μετακύληση που θα έχει στην οικονομία. Να σου ρωτήσω, ακούστηκε από κάποιους ότι θα αναλάβεις μετά τη θέση του Λευτέρη του Χριστοφόρου άμα παραιτηθεί, άμα φύγει από εκεί? Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Μάλιστα. Και δύο λέξεις. Δεν μπορεί ένας Κύπριος Ευρωβουλευτής και προερχόμενος από το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου να μην έχει στο επίκεντρο της δράσης του, όπως πάντα, το γεγονός ότι έδαφος της κυπριακής δημοκρατίας 50 χρόνια από την εισβολή παραμένει υποκατοχή. Έτσι να τα λέμε αυτά πράγματα. Κάτι τελευταίο σύντομα, πώς είδες την εκλογή, Φίδια? Τελικά τι είναι σύμπτωμα, ας πούμε, της κατάστασης του πολιτικού συστήματος? Είναι ένα, αν θέλεις, η φθορά του συστήματος, η αλλαγή που χρειάζεται? Πώς το είδες? Θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είχα δει πριν πολλά χρόνια. Αυτός τους έδειχνε το φεγγάρι, αυτός τους έδειχνε το φεγγάρι και αυτοί κοιτούσαν το δάχτυλο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι αντί να μείνουμε εστιασμένοι σε ένα παιδί 23 χρονών, να μείνουμε στο γεγονός ότι αυτό το παιδί πήρε 73.000 ψήφους πολιτών, οι οποίοι είναι πρωτίστως νέοι, και αυτό πρέπει όντως να μας προβληματίσει. Κοιτάζοντας τις δηλώσεις, και το λέω ξεκάθαρα, πολιτικών από το βράδυ των εκλογών μέχρι και χθες το βράδυ, οι οποίοι χαρακτήριζαν, αγαπητέ μου Ανδρέα, τον Φιδία ως δημιούργημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ως ένα κοινωνικό παροδικό φαινόμενο και τέτοιου είδους περιγραφές, σας λέω ότι αυτό είναι απαξιωτικό όχι μόνο προς ένα παιδί που είναι ευρωβουλευτής, αλλά και προς 73.000 πολίτες που είναι νέοι και δεν μπορεί, τελειώνω Ανδρέα, δεν δέχομαι να λένε κάποιοι αγαπώ την πατρίδα. Αλλά τι σημαίνει αγαπώ την πατρίδα? Αγαπάμε μόνο τον τόπο, τα δέντρα και τα βουνά?
αγαπάμε την πατρίδα σημαίνει αγαπάμε και αυτούς όλους οι οποίοι έκαναν την επιλογή και ψήφισαν το Φίλιο. Αυτό, σεβαστό αυτό που λες. Και ξέρεις κάτι, αν δεν πάρουν τα μηνύματα και αν δεν έρθουν πιο κοντά στον κόσμο με προτάσεις ουσιαστικές και αληθινές, επειδή έρχονται και εκλογές, θα δεις πολλούς φοιτητές στο προσκήνιο. Και τότε θα είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Πάντως να πω ότι επικοινώνησα ήδη. Μίλησε μαζί του. Με τον ίδιο δεν επικοινώσαμε μόνο με μηνύματα. Μίλησα όμως με αδελφικό του πρόσωπο, γιατί γνωρίζω και τον πατέρα του, τον πατέρ Κυπριανό. Και έχω εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον μου να κάνω ό,τι μπορώ για το καλό της Κύπρου, γιατί ο Φιδίας είναι ένας από τους 6 ευρωβουλευτές. Έτσι κι αλλιώς τώρα, θα συνεργαστείτε. Δεν υπάρχει θέμα. Και είμαστε μόνο 6. Δεν έχει πολυτέλεια να πει τον αφήνω έξω. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε και αυτή τη νέα πενταετία να είναι δημιουργική όπως οι προηγούμενες. Σου εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Και εμείς, Κώστα μου, θα τα λέμε εδώ πέρα συχνά πυκνά, γιατί μας ενδιαφέρει να ενημερώμαστε. Θα έρθουμε και πάνω. Ακριβώς. Ό,τι θα έρθετε στο Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα το Μαυρίδη. Πάμε στο ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε το νέο θανατηφόρο. Δυστυχώς, μια 63χρονη κυρία στη Λακατάμια άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο. Και άμεσα ο βουλευτής, ο κ.